Εξοχότατε πρόεδρε της Δημοκρατίας, σας καλωσορίζουμε στην πόλη των Δαναών στο Άργος, την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Και σας ευχαριστούμε που παρευρίσκεστε στις εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Πολιούχου μας Αγίου Πέτρου, σημειοφόρου προστάτη της πόλεως μας. Κύριε Πρόεδρε, για την Ελλάδα είστε ο πλέον κατάλληλος για τη διαφύλαξη της ενότητας και της ομαλότητας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο τόπος μας. Η προσωπικότητά σας, η άρτια επιστημονική σας κατάρτιση, αλλά και η επιμακρόν ενασχόλησή σας με τα κοινά, σας έχουν εφοδιάσει με όσα χρειάζεται να έχει ο πρώτος πολίτης του κράτους μας για να συμβάλλει θετικά στην ομαλή πορεία της πατρίδας μας. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, αισθανόμενοι τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε να μας επισκεφτείτε, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας αποφάσισε ομόφωνα σε συνεδρίασή του να σας ανακηρύξει επίτιμο Δημότη του Δήμου Άργους Μυκηνών. Με όρισε δε να σας επιδώσω το χρυσό κλειδί της πόλεως μας. Είναι περιττό, νομίζω, γιατί δεν έχω λόγια να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε. Οφείλω όμως εδώ να κάνω μια διευκρίνηση. Γνωρίζω πολύ καλά ότι η μεγάλη αυτή τιμή του να είναι κανείς επίτιμος δημότης του Δήμου Άργους Μυκηνών δεν αφορά το προσωπό μου. Αφορά το θεσμό τον οποίο εκπροσωπώ. Και όπως συνηθίζω να λέω σε ανάλογες περιπτώσεις, πολύ περισσότερο σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, δεν είναι μόνο τιμή, είναι και ένα χρέος. Γιατί όταν ανακηρύσσεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίτιμος δημότης, πρέπει να παίρνει μαζί του από τον τόπο ο οποίος τον τιμά τα διδάγματα εκείνα που πρέπει να τον εμπνέουν κατά την άρση των καθηκόντων του. Ήταν εδώ την ύστερη εποχή του Χαλκού που ξεκίνησε το περίφημο φορολογικό νάστι. Πρώτη οργανωμένη κατοικία σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο που δεν είναι διόλου τυχαίο ότι επελέγει για να οικιστεί υπ' αυτούς τους όρους. Αλλά και η μετέπειτα πορεία του. Αλλά η συνέχεια υπήρξε εξίσου λαβρή. Μην ξεχνάμε ότι το Άργος από πλευράς πόλης κράτους με όρους δημοκρατίας της αρχαιότητας έφτασε στον κολοφόνα του τον 7ο αιώνα π.Χ. Έφτασε την εποχή εκείνη όπου έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο ως οικονομική αλλά και ως στρατιωτική δύναμη. Ύστερα υπήρξε μια περίοδος παρακμής, αλλά το Άργος σταμάτησε ποτέ να συνεισφέρει στον τόπο μας και στο έθνος μας. Και θα επιλέξω δύο μόνο στιγμές από την πολύ πιο πρόσφατη ιστορία του, γιατί αυτές είναι που μου δίνουν τους δείκτες πορείας που πρέπει να ακολουθήσω φεύγοντας από εδώ. Το πρώτο αφορά την Ορθόδοξη παράδοσή μας και αφορά τον Άγιο που τιμούμε σήμερα, τον Πολιούχο του Άργους, τον Άγιο Πέτρο. Αυτή την εμβληματική φυσιογνωμία που κοιμήθηκε εν ειρήνη το 925 μετά Χριστόν, αφού προηγουμένως είχε επιμάνει το λαό του Άργους ως αρχιεπίσκοπος του Άργους, χωρίς ποτέ να επιδιώξει την ανάρρησή του στην κορυφή του αρχιεπισκοπικού θρόνου. Ο Άγιος Πέτρος είναι γνωστό ότι αν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει, υπάρχει διαπρόνοια. Θα μπορούσε να πει όμως κάποιος κατά τύχη βρέθηκε αρχιεπίσκοπος λόγω του θανάτου του κατασάρκαν αδερφού του, επισκόπου Κορίνθου. Δεν εγκατέλειψε ποτέ τη ζωή την οποία έκανε πριν, την ασκητική ζωή. Την ίδια ζωή έζησε και ως επίσκοπος Άργους. Και δίδαξε με το παράδειγμά του τις βασικές αρχές της χριστιανικής δασκαλίας, την αγάπη, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη. Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι η υμνολογία της Εκκλησίας μας τον αποκαλεί είδωρ χάριτος και πιστόν υπηρέτη της χάριτος. Στην πορεία του νεότερου ελληνικού έθνους αφορά την τέταρτη εθνοσυνέλευση που συνήλθε εδώ στο Άργος τον Ιούλιο του 1829 ύστερα πρωτοβουλία του πρώτου κυβερνήτη του Ιωάννη Καποδίστρια, τα οποία μας ένωναν και μας ενώνουν.
Αρκεί να μπορούμε να βάζουμε κατά μέρος προσωπικές φιλοδοξίες και προσωπικούς υπολογισμούς και αρκεί να μάθουμε να αναγνωρίσουμε στον καθένα την αξία του, αυτό που μπορεί να προσφέρει στον τόπο. Αρκεί να παρατηρήσουμε το φθόνο και αρκεί να καταλάβουμε ότι κανένας από εμάς μόνος του δεν μπορεί να σηκώσει αυτόν τον τόπο. Αλλά όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Και βεβαίως πρέπει να το κάνουμε. Αυτό το μήνυμα ενότητας είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κατευθύνει και τα δικά μου βήματα. Και αυτό θα πράξω. Σεβόμενος την ιδιαιτερότητα κάθε δημοκρατικής πολιτικής δύναμης. Θα προσπαθήσω να δώσω εκείνο το μήνυμα που σημαίνει ότι όλα τα μεγάλα μπορούμε να τα πράξουμε ενωμένοι και πρέπει να τα πράξουμε. Και το δεύτερο. Το δεύτερο αφορά το κεντρικό μήνυμα που δεν σχετίζεται μόνο με την Ελλάδα και το οποίο εμείς οι συγχρονιέντες πρέπει να δώσουμε ως παρακαταδίκη στους εταίρους μας. Στη μεγάλη οικογένεια που ζούμε, στην ευρωπαϊκή οικογένεια, αυτές τις δύσκολες ώρες για την καιρή δεν είναι δύσκολη μόνο για μας, είναι για όλη την ανθρωπότητα και είναι για όλη την Ευρώπη, η οποία πρέπει επιτέλους να ξαναγυρίσει τις ρίζες της. Και αυτές οι ρίζες σημαίνουν ότι το κέντρο βάρους της βρίσκεται στον άνθρωπο. Τον άνθρωπο ο οποίος όταν αναπτύσσει την αξία του και την προσωπικότητά του, τότε από εκεί και πέρα μπορεί να δώσει νόημα και στην ίδια την Ευρώπη και στην προοπτική της. Δεν υποτιμώ τη σημασία του νομίσματος και της οικονομίας. Μόνο που το νόμισμα και η οικονομία είναι για να συμβάλλουν στην ανάδειξη αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάδειξης της προσωπικότητάς του. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το στείλουμε στην Ευρώπη από εδώ, εμείς ως Έλληνες και με βάση τη σημερινή επέτειο. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι δύο από τους τρεις βασικούς πυλώνες της Ευρώπης είναι κατά βάση ελληνική και ελληνοχριστιανική. Ο ένας είναι η αρχή Ελλάδα, με την ελευθερία και τη δημοκρατία. Και ο δεύτερος, όπως τον αντιμνεί ο βίος και η πολιτεία του Αγίου Πέτρου, είναι ακριβώς η χριστιανική διδασκαλία. Η χριστιανική διδασκαλία της αγάπης, του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης. Εμείς λοιπόν οι σύγχρονοι Έλληνες, πέρα από το χρέος μας απέναντι στον τόπο μας, στην κληρονομιά μας και το μέλλον μας, πρέπει, μένοντας πιστοί στις αρχές και τις αξίες που ίδρυσαν την Ευρώπη, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε η Ευρώπη να καταλάβει πού βρίσκεται το μέλλον της και μαζί με τους άλλους λαούς να υποδομήσουμε την Ευρώπη του μέλλοντος, γιατί είμαι πεπισμένος ότι η Ευρώπη περισσότερο από κάθε άλλη ήπειρο είναι φτιαγμένη για να μπορέσει να στηρίξει τον δυτικό πολιτισμό, τη δυτική δημοκρατία, την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, που είναι ακριβώς η βάση πάνω στις οποίες στηρίζει την πορεία της ανθρωπότητας. Και το λέω δίχως να υποτιμώ τη σημασία κανένας άλλου λαού. Απλά η Ευρώπη έχει αυτό το ιστορικό ρόλο και βεβαίως από εδώ, από το Άργος, κοιτίδα και της ίδιας της Ευρώπης, μπορούμε να στείλουμε το μήνυμα. Κύριε Δημαρχέ, με αυτές τις σκέψεις φεύγω παίρνοντας μαζί μου τη μεγάλη τιμή αλλά και το μεγάλο χρέος από το Δήμο Άργους Μυκηνών. Να είστε βέβαιος ότι θα αφιερώσω και την τελευταία εκμάδα των δυνάμεών μου, ώστε να φανώ αντάξιος αυτής της μεγάλης τιμής την οποία σήμερα με επιταψηλεύσατε. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Θα δώσει το ανώτατο μετάλλιο που έχει θεσπιστεί από το Δήμο σε έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει ανάμεσά μας, σε έναν άνθρωπο που μπορούσε να έχει αποφύγει το μοιραίο, αλλά εκείνη την ώρα ζήτησε να είναι συγκυβερνήτης στο μοιραίο ελικόπτερο, το οποίο στη συνείδηση όλων των Ελλήνων ξέρουμε πολύ καλά τι συνέβη. Ευχόμεθα και πιστεύουμε να είναι το τελευταίο θύμα. Η πατρίδα του όμως γεννήθηκε στο Δήμο Άργους, τον τιμά δίνοντας το ανώτατο μετάλλιο της πόλης, το μετάλλιο του Αστέρα, το οποίο θα το δώσουμε στη σύζυγό του για να το έχουν τα παιδιά του ως παρακαταθήκη στη μεγάλη αυτή τιμή. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε και όρισε ένα τμήμα δρόμου στην ανατολική πλευρά του Άργους, όπου είναι κοντά στην κατοικία που γεννήθηκε και ονομάζεται Υποπλοιάρχου Πανανά, και βεβαίως στην αρχή του δρόμου θα τοποθετηθεί και η προτομή του.
Αντιλαμβάνομαι την φόρτιση τη συγκινησιακή που υπάρχει, αλλά εμείς κάνουμε το καθήκον μας και έτσι πρέπει να γίνει. Θα καλέσω λοιπόν... Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς και την γυναίκα. Thank you.